κίνηση από τον Καλάθι. Σιγκλετό να μαρκάρει στο στάρι από μακριά και ευστοχή. Ζήσεις μία ακόμη χρονιά σε μια σπουδαία ομάδα Ευρωλίγας. Ζήσεις κίνηση από δεξιά, σουτάρει αστοχή. Καλάθις μαζεύει το αμυντικό και φεύγει σε μια προσπάθεια γρήγορη επίθεση. Φελντέιν βρίσκει χώρο και καρφώνει. 3-5 ο Παναθηναϊκός σε μια ομάδα που θέλει πολύ προσοχή. Η Μπάμπερκ είναι ομάδα με κεφαλαία γράμματα, είναι μια ομάδα αριθμού. Κοιτάξτε το πόσο ωραία βρίσκει ο Καλάθι. Το Φελντέιν βρίσκει το δεύτερο διάδρομο. Καρφώνει την μπάλα στο καλάθι τη Μπάμπερκ. Αστεί και πάλι στο Φελντέιν, δεύτερο κάρφωμα από τον Αμερικανό Δομικανό. Και ο Παναθηναϊκός που βρίσκει. Ο Παναθηναϊκός που έχει κυριαρχεί στα αμυντικά. Καλάθι σε 9-16. Ο Μέλι φτάνει του 6 πόντου με 2 τρίποντα. Μπάρα ψηλά! Καλάθις για τον Παναθηναϊκό. Η παρουσία του Παναθηναϊκού αμυντικά, σας τα είπαμε αυτά. Καλάθις 14 δευτερόλεπτα για την ρίξη του Παναθηναϊκού. Τιμάζεται και ο Φελντέιν 22-25 προς τον Παναθηναϊκό, 6,5 για το ημίχρονο. Ρίβερς στο αριστερό, Χίρας Ρίβερς σουτάρει από μακριά και ευστόχη 22-28. Ξαναπαίρνει να προβάδει μέχρι τον Παναθηναϊκό και ο Τσάκ Πασκουάλ είναι ευχαριστημένος. Καλάθις Rivers για 3, σπάει το ρόδι. 56-47, σας είπα και το Βερεμένκο, θέλει την μπάλα στο 1 μέτρο. Μέσα από τον Καλάθι. Στρέλινγκς από μακριά για 3. Αστοχή, ψηλά ο Καλάθις. Μπάμπερκ είναι πολύ καλή ομάδα. Για όσο δεν θυμούνται, εδώ ο Καλάθις κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια. Περνάει την μπάλα μέσα από 3 παίκτες. Λο. Εκεί που είναι μόνο ο Καλάθις. 58-55. Rivers 58-57. Άλλα κρατάει το κοντρόλ της μπάλας και την κατοχή ο Καλάθης του Παναθηναϊκού. Μπουρούσης. Εκεί θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι στα 4 δευτερόλεπτα. 63-60. 5,5 λεπτά για το φινάλε. Το σκύρει την μπάλα από τον Σίγκλετον. Καλάθης δεν διστάζει για 3 και καλά κάνει. Και με τις συνεντεύξεις που θα κάνουμε. Αλλά τώρα ας δούμε το παιχνίδι. Rivers που έχει παίξει πολλή ώρα. Ένα απίθανο καλάθι από τον Rivers. Τα 11 δευτερόλεπτα. Την μπάλα φτάνει εκπληκτικά στον Γκίστ. Και φάουλ. Και φάουλ. Και φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Να ο Γκίστ. Κυρίαρχος των εφαίρων. Κοιτάξτε πόσο ωραία ξεφεύγει από τον Μίλλερ. Ένα παίκτη NBA, έτσι. Ο Γκίστ καρφώνει καταπληκτικά. Η συνεργασία ήταν μυθική. Η δε κίνηση τόσο του Γκίστ να φύγει στην πλάτη του Μίλλερ και του Καλάθι να διαβάσει τη φάση. Και με ακρίβεια εκατοστού να πασάρει στον Γκίστ. Κοιτάξτε και ο Μέλι δεν προλαβαίνει. 83-78. Για να δούμε. Ψάχνει για να βρει ποιον. Το Rivers σουτάρει αστοχή, η μπάλα φτάνει στο καλάθι, καλάθι σουτάρει, η μπάλα είναι μέσα, είναι μέσα στα 3,5 δευτερόλεπτα. Όχι, το ακυρώνει. Το ακυρώνει ο δεύτερος διαιτητής, προηγείται και απομένουν 3,5 δευτερόλεπτα. Για να δούμε εδώ, μήπως το κάνει εγώ λάθος. Βρίσκει, να το, βρίσκει, βρίσκει Στεφάνη, η μπάλα βρίσκει στο Στεφάνη, άρα έχουμε ανανέωση του χρόνου κατοχής. Μετράει κανονικά το καλάθι. Πανηγυρίζει ο Νίκολς, πανηγυρίζει ο Καλάθης. Ακυρώνει ο δεύτερος διαιτητής της αναμέτρησης στο καλάθι και ο πρώτος διαιτητής, ο Γκαρσία Γκονδάλεθ. Γκονδάλεθ, για να δούμε και πάλι, κοιτάξτε. Η μπάλα βρίσκει, Στεφάνη. Είναι καθαρή ανανέωση χρόνου. Και είναι η επίθεση του Παναθηναϊκού φυσικά και δεν είχε του ζήσει. Μίλλερ, με αντίπαλο το Rivers. Κάνει την τρίπλα στο από μακριά. Στοχή, τέλος παιχνιδιού. Παναθηναϊκός είναι νικητής. Ο Παναθηναϊκός, φίλες και φίλοι, αποδρά από τον Μπάμπερκ με μια τεράστια σημασία νίκη.